Προχωρώντας και αναθεωρώντας είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης Σιμίτη Νίκου Μπίστη για το βιβλίο που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας μίλησαν εκτός από τον συγγραφέα ο βουλευτής του Πασόκα Έκτορας Νασιώκας, ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Τσαντήλης και η κριτικός βιβλίου Ελισάβετ Κοντζιά. Πρόκειται για ένα βιογραφικό βιβλίο με πολιτικό χαρακτήρα που όμως έχει αναφορές και στην σημερινή πολιτική ζωή. Τυχογραφία εποχής που περισσότερο είναι επικεντρωμένη, θα έλεγα, σε αυτό που είναι η γενιά μου, η γενιά του Πολυτεχνείου. Τώρα αυτά έχουν και μια σχέση με την επικαιρότητα, γιατί εγώ δεν είμαι από αυτούς που πετροβολούν το πολιτικό προσωπικό και την πολιτική ζωή της χώρας με την ευκολία που γίνεται αυτές τις μέρες στα καφενεία. Είναι ζορισμένοι οι άνθρωποι, είναι γεγονός, αλλά αν αφήσουμε αυτό το ζόρι να το εκμεταλλευτούν δεξιοί και αριστεροί δημαγωγοί, φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Δίνει πάρα πολλά στοιχεία σε όλη την πορεία του τα τελευταία 40 χρόνια από όλα τα κόμματα που πέρασε και νομίζω ότι σταθερός στις ιδέες του ξεπέρασε όλους τους κοπέλους που βρήκε μπροστά του. Απέκτησε πολλούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος άνθρωπος για τον οικοτοπίστη. Ή θα το εκτιμήσει τις ιδέες του ή θα είσαι απέναντι. Την εκδήλωση συντόνισε το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Ζωή Ακριβούλη και την διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο Γνώση.